Ένα χειροκρότημα για τη Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Πριν ο κύριος Μαρκουίζος είπε ότι σνόμπαρα στην αρχή το πρόγραμμα και ισχύει. Πού να ξέρω όμως τι επίδραση θα έχει αυτό το πρόγραμμα στη ζωή μου. Γνώρισα το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων πριν από 3,5 περίπου χρόνια. Αυτό το πρόγραμμα άλλαξε τα σχέδια μου για το μέλλον, άλλαξε τις σκέψεις μου, άλλαξε τους στόχους μου, άλλαξε και εμένα την ίδια. Με έκανε πιο δυναμική, πιο εξωστρεφή, με έμαθα να πιστεύω στον εαυτό μου και να μην φοβάμαι να ρισκάρω. Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι του ΣΕΝ έχουν σταθεί δίπλα μου σαν οικογένεια. Μου έχουν δώσει ευκαιρίες και έχω ζήσει εμπειρίες που διαφορετικά δεν θα μπορούσα να τις ζήσω. Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα και που έχω κάνει όλα αυτά που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για αυτά που έκαναν για μένα και για αυτά που συνεχίζουν να κάνουν κάθε χρόνο σε τόσα άλλα παιδιά. Δυστυχώς η δουλειά που κάνω έπρεπε να αναγνωριστεί ακόμη περισσότερο και αυτό μπορώ να το πω εγώ και όλοι όσοι μαθητές έχουμε συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσα να πω σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας, δοκιμάστε το. Δεν έχει σημασία αν θα κερδίσετε, δεν έχει σημασία αν θα εκπροσωπήσετε την Ελλάδα. Δοκιμάστε το. Αυτά που θα πάρετε από το πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τις διακρίσεις, είναι τόσο σημαντικά που τίποτα άλλο δεν μπορεί να το δώσει, τουλάχιστον όσον αφορά στο σχολείο. Τους οφείλω λοιπόν ένα τεράστιο ευχαριστώ και τους αξίζει ένα ακόμα μεγαλύτερο μπράβο για τη δουλειά που κάνουν. Καλή συνέχεια. Τι να πω. Πάντα με συγκινεί η Μαρία. Είναι εξαιρετικό κορίτσι και ό,τι λέει το λέει από την καρδιά της. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε που υπάρχεις εσύ και σε καμαρώνουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε κοντά σου σε όλη την πορεία. Θα καλέσω τώρα την μαθήτρια που είναι εδώ από το Λύκειο Κολεγίου Ψυχικού, η οποία είναι ένα άλλο διαμάντι όπως η Μαρία. Είναι πρόεδρος. Ήταν μάλλον πέρυσι πρόεδρος της μαθητικής εικονικής επιχείρησης Save It, που κατέκτησε το πρώτο πανελλαδικό βραβείο στην εικονική επιχείρηση. Και μαζί με την ομάδα τους, όπως είπαμε και πριν, κέρδισαν και βραβείο πολύ σπουδαίο στην Ευρώπη. Η Αθηνά κέρδισε και τον τίτλο του απόφοιτου του μήνα από το Junior Achievement Europe μετά από αυτή την επιτυχία. Και πρέπει να πω, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε, ότι καμαρώσαμε την Αθηνά και άλλα δύο παιδιά που θα δείτε στην πορεία και στο εξώφυλλο του περιοδικού ΚΑΠΑ της Καθημερινής στις 22 Σεπτεμβρίου έδωσαν συνέντευξη, υπήρξε αφιέρωμα για το Junior Achievement Greece στην Καθημερινή και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Μίλησε για την εμπειρία της η Αθηνά και άλλα δύο παιδιά. Αθηνά μου, συγχαρητήρια. Και θα σου δώσω το λόγο να μας πεις πώς έζησες όλη αυτή την εμπειρία. Η Αθηνά Λορεντζιάδη. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Καλησπέρα. Τρία πράγματα μου έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτομαι το πρόγραμμα. Χαρά, πάθος και σκληρή δουλειά. Χαρά εξαιτίας όλων των αναμνήσεων που έχω αποκτήσει αυτά τα τρία χρόνια. Πάθος, γιατί αυτή ήταν η δύναμη που μας οδηγούσε και μας ένωνε παιδιά και καθηγητές. Σκληρή δουλειά μέσα από τις θυσίες προσωπικού χρόνου μέχρι να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αισθάνομαι τυχερή που συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα, μέσα από το οποίο έχω μάθει να συνεργάζομαι, να σέβομαι, να παρουσιάζω και να κυνηγώ τα όνειρά μου. Όλα αυτά μας βγαίνουν φυσικά σε ένα ενθουσιώδες κλίμα, από το οποίο βέβαια δεν λείπουν ούτε οι χαρές ούτε οι στεναχώριες, μέχρι να βρει ο καθένας το ρόλο του. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς, τον κύριο Καραμίτσα, την κυρία Μαρκοπούλου και τον κύριο Στατήρη, το σχολείο που μας στήριξαν και μας καθοδήγησαν σε όλη αυτή τη διαδικασία και φυσικά το JA Greece. Είναι πολύ ωραίο να είσαι μέλος αυτής της ομάδας του JA Greece. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Αθηνά μου. Και ευχόμαστε και στη συνέχεια καλή πρόοδο σε όλα σου τα όνειρα, να τα κάνεις πραγματικότητα και σε σένα θα είμαστε πάντα κοντά σου με πολύ αγάπη. Σας πιστεύουμε, παιδιά, έχετε τεράστιες δυνατότητες και τις δείχνετε μέσα από αυτό το πρόγραμμα περισσότερο από ό,τι στο σχολείο. Να καλέσω τώρα τον Δημήτρη Μασκαλίδη, ο οποίος είναι απόφοιτος του πρώτου ΕΠΑΛΑΣ Προπύργου και φοιτητής κι αυτός. Τώρα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, είναι φοιτητής της Μαρίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ο οποίος διακρίθηκε με την εικονική επιχείρηση Ποντοπόρια, Hellenic Cargo Safety, από το πρώτο Πάλας Προπύργου. Συμμετείχε και στην προηγούμενη και στην εικονική επιχείρηση που ήταν την προηγούμενη χρονιά στον Όμηρο, δεν ρίχνω φως στον πολιτισμό. Ο Δημήτρης και αυτός μας κέρδισε με την προσωπικότητά του και με το πάθος του στην υλοποίηση. Ήταν διευθυντής παραγωγής στην επιχείρηση και θέλουμε να μας πει και εκείνος δύο λόγια για την εμπειρία του. Τον είδατε και στο εξώφυλλο επίσης της Καθημερινής, του ΚΑΠΑ. Συγχαρητήρια, Δημήτρη μου. Εγώ δεν έχω να πω πολλά, παρά μόνο ότι όλα τα παιδιά εδώ μέσα που είμαστε μπορούμε να πούμε ότι δεν θα βλέπαμε ποτέ τους αυτούς μας να βρίσκονται σε αυτή τη στιγμή της ζωής μας. Άμα δεν είχαμε λάβει μέρος στο πρόγραμμα του ΣΕΝ, μας έχει αλλάξει, όπως σας είπε και η κυρία Μαρία, είμαι πλέον φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα της Προφορικής, και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, άμα δεν είχα λάβει αυτά τα τελευταία δύο χρόνια. Συγγνώμη. Τα τελευταία δύο χρόνια μέρος στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, πλέον JA. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τρεις ανθρώπους, τον κύριο Γεώργιο Βολοβότση, την κυρία Γεωργία Γιωτοπούλου και την κυρία Γεωργία Δημητροπούλου, οι οποίοι ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή σε αυτό το μαραθώνιο, θα πω. Και τους ευχαριστώ από καρδιά. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο να πούμε πέρα από αυτό, πόσο να καμαρώσουμε αυτά τα παιδιά που πραγματικά μου το έχουν πει και άλλοι συμμαθητές από το πρώτο Πάλας Προπύργου που ήταν μέλη στην επιχείρηση, ότι τους έδωσε δύναμη το πρόγραμμα, τους έδωσε δύναμη και καταφέρνουν σπουδαία πράγματα. Δημήτρη μου, θα σε ακολουθούμε και σένα και είμαστε σίγουροι για την υπέροχη καταπληκτική σου πορεία στη ζωή σου. Μπράβο σου. Και τώρα θα καλέσω τον Παναγιώτη Χάνιο, ο οποίος είναι μαθητής της Δευτέρας Λυκείου στο πρώτο Λύκειο Λιβαδιάς. Συμμετείχε και εκείνος δύο χρόνια συνεχόμενα στη μαθητική εικονική επιχείρηση, στην αρχή στο τρίτο γυμνάσιο Λιβαδιάς και μετά στο πρώτο λύκειο Λιβαδιάς, με την επιχείρηση τρίτο BioLife και μετά την επιχείρηση Sensis, μια πολύ δυναμική ομάδα στην οποία συμμετείχε ο Παναγιώτης ως διευθυντής επικοινωνίας. Ήμασταν μαζί σε μια εκπομπή στο Action 24 με τον Γιάννη Πολίτη που εμφανιζόμασταν πέρυσι και πριν δύο χρόνια. Και ο Παναγιώτης πραγματικά έκλειψε την παράσταση. Ο κύριος Πολίτης του έδωσε συγχαρητήρια ότι άξιζε τη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων, γιατί πραγματικά μίλησε με πολύ πάθος για την επιχείρηση. Συγχαρητήρια, Παναγιώτη μου, και πες μας και εσύ δύο λόγια για την εμπειρία σου, πώς έζησες όλο αυτό. Ένα χειροκρότημα για τον Παναγιώτη. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Παναγιώτης Χάνιος, ή Πάνος για τους φίλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτή την όμορφη αίθουσα. Πραγματικά δεν ξέρω για τα άλλα παιδιά, είμαι σίγουρος βασικά και για τα άλλα παιδιά, αλλά εμένα αυτό το πρόγραμμα με σημάδεψε σε όλη μου τη ζωή. Δεν ήξερα τι να κάνω, όντως δεν ήξερα, αλλά κατάλαβα ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι μου. Κατάλαβα την κατεύθυνση που πρέπει να πάρω στο Λύκειο, κατάλαβα πού πρέπει να περάσω και ξέρω πλέον τι θέλω να κάνω. Με κέρδισε αυτό το πρόγραμμα και όλα τα παιδιά τα έχει κερδίσει αυτό το πρόγραμμα, όσα παιδιά έχουν πάρει μέρος. Είναι ό,τι και να πούμε εμείς, άμα δεν το νιώσει το κάθε παιδί, δεν μπορούμε να το εκφράσουμε βασικά. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το πρόγραμμα. Το να άρχισε αντιμέτωπος σε τόσο μικρή ηλικία με πραγματικά προβλήματα, πραγματικές δυσκολίες μιας επιχείρησης που τόσο καλά οι καλεσμένοι ξέρουν πώς είναι αυτά τα προβλήματα, είναι πραγματικά απλά μαγικό. Μαγικό. Και όλα αυτά τα οφείλουμε στο JA Greece πια. Δεν ξέρουμε εμείς τι να πούμε. Βέβαια, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον άνθρωπο που πήρε το ρίσκο για αυτήν την μεγάλη προσπάθεια, την κυρία Βίκη Γερακοπούλου, την καθηγήτριά μας, η οποία δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα και αυτό λίγο με στεναχωρεί, αλλά δεν πειράζει. Αν ήταν εδώ, θα έλεγε ότι νιώθει ευλογημένη που πήρε αυτό το ρίσκο και μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να το ζήσουμε πραγματικά. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιαννέτου για ό,τι έχει κάνει σε αυτό το πρόγραμμα, ό,τι κάνει στα παιδιά. Και πραγματικά
μέσα από την καρδιά μου είμαι ευλογημένος που είμαι μέλος αυτής της οικογένειας του J.A. Greece, γιατί δεν είναι πρόγραμμα, είναι οικογένεια. Ευχαριστώ.